Έχουμε μια αύξηση καταγεγραμμένη τα τελευταία 24 ώρα της τάξης 26%. Κάθε Παρασκευή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοινώνει το ποιες περιοχές κοκκινίζουν λόγω αύξησης των κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα χτύπησε καμπανάκι για τα Χανιά και τόσο οι φορείς όσο και οι πολίτες δεν θέλουν να δουν τον νομό να περνά σε τοπικό lockdown, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην ακύρωση κρατήσεων από το εξωτερικό στα ξενοδοχεία, αλλά και στροφή όσων θέλουν να έρθουν σε άλλες περιοχές. Χτες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο ΕΒΕΧ υπό τον πρόεδρο Αντώνη Ροκάκη με παρόντες τον επόπτη υγείας του ΕΟΔΗ στα Χανιά, τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, δημάρχων και εκπροσώπων αυτών, ενώ ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου και ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Χανίων περιέγραψαν την κατάσταση. Ελέγχουν όσο μπορούν και οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι είναι εδώ εγκαταστημένοι στην περιφέρεια, χνηλατούν όλη μέρα τα κρούσματα, ελέγχουν τους ανθρώπους. Αν είναι σε καραντίνα ή δεν είναι, όσο μπορούν βέβαια, διότι δεν είναι τόσο εύκολο τις ελέγξεις. Το ζήτημα είναι ότι και ο καθένας από εμάς, δηλαδή επειδή έχει πάνε πολύ συζήτηση για την ατομική ευθύνη του καθημερινού, πρέπει σιγά σιγά και ο καθένας το που το αναλογεί να σοβαρευτούμε λιγάκι. Ο κύριος Μπολότης μας ενημέρωσε είναι ότι υπάρχει μια αντίσταση, μπορούσαμε να πούμε έτσι, από τις ηλικίες κυρίως 20 έως 40. Που δεν προσέρχονται τόσο πολύ όσο θα περίμεναν, δηλαδή όσον αφορά το θέμα του εμβολιασμού. Πράγμα που ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ, βρεθήκαμε σήμερα εδώ, είναι να παροτρύνουμε και αυτή την ηλικιακή ομάδα να προχωρήσει άμεσα σε εμβολιασμό. Σύμφωνα με τον Στέφανο Ντουκάκη, η πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα από 20 έως 50 ετών, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην πόλη, ενώ και η ενδοχώρα καταγράφει καθημερινά νέες μολύνσεις. Μια μικρή αύξηση σίγουρα θα την περιμέναμε, γιατί ξαφνικά ανοίξαμε την κοινωνία. Έτσι. Άνοιξε η εστίαση, άνοιξαν τα σχολεία, άνοιξαν οι υπηρεσίες, άνοιξαν όλα. Απ' την άλλη, είναι ίσως λίγο μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε, ακριβώς γιατί ο κόσμος υπήρξε αυτή η χαλάρωση που λέω. Πιστεύω ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση ακόμα. Μπορούμε να το κάνουμε. Σαν κοινό συμπέρασμα, οι φορείς κατέληξαν στο ότι πρέπει να πείσουν τον κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί να το πράξει, προκειμένου η επιστροφή στην κανονικότητα να επιτευχθεί νωρίτερα και να μην ζούμε υπό το φόβο ενός καταστροφικού τοπικού lockdown. Είδαμε πού πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Βάρος πρέπει να δοθεί στην κινητοποίηση του κόσμου για να προχωρήσει απρόσκοπτα ο εμβολιασμός. Πρέπει όλοι να ακολουθώντας τις οδηγίες να προσέλθουν σε εμβολιαστικά κέντρα και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους. Και την ίδια στιγμή, παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια μεγάλη κόπωση, να διατηρήσουμε ακόμα τα μέτρα της ασφάλειας, προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αστυνόμευση στη Σπλάντζια, που σχεδόν κάθε βράδυ συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου πέραν του ωραρίου κυκλοφορίας, ο κύριος Μαστρατονάκης ανέφερε ότι υπάρχει κεντρική εντολή από την Ελλάς για αποφυγή σύγκρουσης των αστυνομικών δυνάμεων με τους πολίτες μετά τα περιστατικά βίας στην Αθήνα.